Να, το στείλαμε σπίτι. Όλο δικό μου. Είσαι, δώστε μου λίγο ήχο στην Ελίζαμπετ. Είσαι υπέροχη. Άρα, για να καταλάβω, εσύ, παρόλο αυτό που έζησες στο Survivor, φέτος ταπεινά ξανασυνεχίζεις στο Μύκονος, λέει, τρίτη δουλειά σου. Ταπεινά, σε βλέπεις λοιπόν. Πόσο ταπεινή είμαι, Κατερίνα, εσύ βλέπεις. Το έχω πάρει ακόμα όλο το Μύκονος Live TV. Τα μετοχές μόνο. Είσαι φανταστική. Πες μας λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με τα δικά μου. Εσύ φάσε κάθε Δευτέρα, μην το τονάζω καμιά Δευτέρα ξαφνικά. Εντάξει, έχω και δουλειά στην Αθήνα και το ξέρει. Δεν μπορεί να είναι κάθε Δευτέρα. Στα ρεπό τη Θεσσαλονίκη. Στα ρεπό τονάζω, ναι, ναι. Στα ρεπό τονάζω. Ωραία. Ελίζαμπετ, τι έγινε με τον Γιώργο Αγγελόπουλο? Συναντηθήκατε. Λοιπόν, σωστά. Συνάντησα τον survivor Γιώργο Αγγελόπουλο κατά κόσμο Ντάνο. Μου είπε πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Μου μίλησε για τον φύλακα Άγγελο. Δίπλα είσαι. Ταιριάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μου μίλησε για τον φύλακα Άγγελο, που είναι πρόεδρος και ιδρυτής του σωματείου αυτού. Σωστά. Είναι έτσι μια πάρα πολύ ωραία οργάνωση για τα κακοποιημένα παιδιά. Ασχολείται πάρα πολύ βαθιά και πραγματικά εμένα με συγκλώνησε με όλα αυτά που είπε. Μου είπε κάποιες ιστορίες τις οποίες έχει αφήσει. Βάλετε και δύναμη, βλέπω εδώ. Τι χέρι είναι αυτό που έχει, Ελίζαμπετ. Μπράβο, κούκλα μου. Πολύ γυμνασμένο. Ευχαριστώ. Ωραία, πάμε να δούμε τι σου είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος αποκλειστικά σε σένα και στο Μύκονος Live TV. Αν τώρα σου έλεγαν να μπεις στο Survivor τώρα, έτσι, για να κάνεις ένα guest, να κάτσεις δύο μέρες, θα το έκανες? Να μπεις στο στίβομάχη? Όχι, δεν θα το έκανα. Το φετινό. Δεν έχει τόσο το αγωνιστικό κομμάτι αφενός. Αφετέρου, δεν θα το έκανα για λόγω και των υποχρεώσεων των δικών μου, αλλά κυρίως γιατί εγώ το Survivor το έχω κάπως αλλιώς στο μυαλό μου. Βρίσκεις σε Μαϊάμι. Πρόχειρα, καταλήμματα. Κάλυβος. Μια χαρά είναι και εδώ. Μια χαρά μας. Πιστεύεις ότι ο τριαντάφυλλος του αξίζει που έχει φτάσει μέχρι εδώ, που είναι στους 8 καλύτερους παίκτες? Από τη στιγμή που όσοι έχουν μείνει ως τώρα ή γενικά όσοι μένουν στο παιχνίδι είναι μέσα από ψηφοφορία. Τι να πω. Τον στηρίζει ο κόσμος στο τριαντάφυλλο και τον κάθε ένα παίκτη που μένει εκεί. Από εκεί και πέρα δεν έχει να κάνει μόνο με τα αγωνιστικά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ειδικά φέτος έχω δει ότι έχει περισσότερο reality. Εμένα με έβλεπες. Σε είχα δει κάποιες έτσι φορές που είχες μπει μέσα, γιατί είχες δημιουργήσει και μεγάλο ντόρο όταν μπήκες. Και σε μένα τι σου άρεσε? Η ιδιαιτερότητά σου σαν παίχτρια. Ναι. Ναι. Δεν ήμουν καλή αγωνιστικά? Όσο σε είδα έκανες καλή προσπάθεια. Ήσουν αμάχινη. Αφού σου άρεσα, για μένα αυτό μετρά. Είδα πολύ λίγο. Δεν ξέρω τι άλλο έκανες. Οπότε δεν ξέρω. Θέλω να κάνουμε ένα μπράβο. Να σου πω μπράβο. Ναι. Γιατί δεν κούπλαρε κι αυτός. Απαντούσε σε όλα, Ελίζαμπετ. Παρόλο που είναι επιθετική. Πραγματικά απαντούσε σε όλα. Εγώ ήθελα όλη η συνέντευξη να είναι περί Survivor. Αλλά δεν γινόταν, έτσι όπως καταλαβαίνει. Γιατί δεν είναι influencer μου, ούτε είναι Instagrammer, ούτε έχει ας πούμε το μυαλό του στο Survivor. Τώρα έχει εξελιχθεί και του είπαμε και μπράβο γι' αυτό, διότι έχει κάνει πάρα πολλές κοινωνικές δράσεις. Ναι, ωστόσο, ασχολείται και με την υποκριτική. Θα συμμετάσχει σε ένα φεστιβάλ στο Τωρίνο στις 16 Ιουνίου και γενικότερα είναι που το κυνηγάει. Το κυνηγάει αυτό το κομμάτι της υποκριτικής. Μπράβο, μπράβο. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Λοιπόν, ωστόσο, στο τέλος, δεν ξέρω αν είδατε και τον Brand Affair. Ναι, και σε πέταξε και στην πισίνα, υπέροχη. Ναι, με πέταξε.